Καλησπέρα. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε όλες και όλοι σήμερα εδώ και ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα που κάναμε για να συζητήσουμε για την κοινωνική και αλληλεγγύη οικονομία αλλά και για την επικαιρότητα των συνεταιρισμών. Δύο λόγια για την αλληλεγγύη για όλους. Τον ένα χρόνο λειτουργία της, ένα χρόνο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να στηρίξει αυτοοργανωμένες δομές αλληλεγγύης που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στις γειτονιές. Κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να παράγει όσο περισσότερα εργαλεία γίνεται, έτσι ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία τους, να αποτελέσει ένα κόμβο επικοινωνίας και να συνεχίσουν την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν σε αυτές τις δύσκολες περιόδους. Στο πλαίσιο της αλληλεγγύης για όλους, εδώ και ένα χρόνο, λειτουργεί και η Ομάδα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, όπου μέσα από την εμπειρία που αποκομίζουμε από την επαφή μας με τα εργασιακά συνεργατικά εγχειρήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και μέσα από το θεωρητικό πλωστάσιο που ο καθένας και η καθημεία φέρει, προσπαθούμε να κάνουμε διάφορες επεξεργασίες όσον αφορά τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς, να μελετήσουμε τις προοπτικές και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη παραγωγή δουλειάς που κάναμε πριν κάποιους μήνες είναι αυτό εδώ το μπουκλετάκι, όπου έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε ένα πλαίσιο, με ποιο τρόπο, ένα πρίσμα, δηλαδή με ποιο τρόπο βλέπουμε όλη αυτή τη δυναμική των κοινωνικών συνεταιρισμών, και έχουμε επικεντρωθεί αρκετά και στο κομμάτι το ΚΙΝΣΕΠ ως το πρώτο θεσμοθετημένο νομικό πλαίσιο για τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Μπορείτε να το πάρετε όλοι και όλες, είναι έξω. Λαμβάνοντας λοιπόν πάντα υπόψη ότι αυτή η συζήτηση γίνεται σε εξαιρετικά ρευστές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, θα θέλαμε από την εκδήλωση αυτή να συμβάλλουμε και εμείς στην επικαιρότητα των κοινωνικών συνεταιρισμών. Η ανάπτυξή τους είναι ήδη μια πραγματικότητα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και αποτέλεσμα της κρίσης την οποία βιώνουμε. Θεωρούμε όμως πως είναι αποτέλεσμα μεγάλων κινηματικών διαδικασιών που αναπτύσσονται τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι μια εμπορική, αλλά είναι και μια κοινωνική δραστηριότητα που γεννιέται στη βάση της κοινωνίας, προτάσει συλλογικούς τρόπους οργάνωσης της παραγωγής και βάζει μπροστά την κάλυψη των αναγκών των μελών τους, αλλά και το συμφέρον της κοινότητας. Από την άλλη πλευρά όμως, μια συμπληρωματική χρήση των κοινωνικών συνεταιρισμών, εκεί που το κράτος παρετείται, όπως για παράδειγμα η υπηρεσία φροντίδας ευπαθών κοινωνικών ομάδων, είναι και αυτό μια πραγματικότητα που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε ένα αναδυόμενο συνεταιριστικό κίνημα που είναι έτοιμο μέσα από το νέο πρόταγμα που φέρει να συμβάλλει σε βαθύτερους κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Με ποιες αρχές αυτό και πώς οι αρχές αποκρισταλώνονται στη λειτουργία και στις αποφάσεις που λαμβάνουν τα μέλη των συνεταιρισμών. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε μαζί με τα συνεργατικά εργασιακά εγχειρήματα, που είναι πολύ σημαντικό που βρίσκονται πολλά από εδώ σήμερα, να μας μεταφέρουν και τη δική τους εμπειρία. Και θα τα συζητήσουμε με τον Τάκη Νικολόπουλο και τον Δημήτρη Καπογιάννη, καθηγητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου και συγγραφείς του βιβλίου «Εισαγωγή στην κοινωνική και αλληλέγγυη οικονομία», έκδοση 1 και 2, τα οποία βρίσκονται έξω από τις εκδόσεις συναδέλφων. Ευχαριστούμε πολύ και ο λόγος σε εσάς.